Νομίζω ότι όλοι οι δημοσιογράφοι σήμερα αναρωτιούνται τι θα περιέχει αυτό το πακέτο φοροελαφρύνσεων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Σίγουρα στα μέτρα θα υπάρχει η μείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% και η μείωση φορολογίας των μερισμάτων από το 10% στο 5%. Αυτό το ξέρουμε εδώ και καιρό. Έχει κλειδώσει ήδη. Αυτό που περιμένουμε είναι ότι τα σενάρια που είχαν υπάρξει ότι μπορεί να μειωθεί το αφορολόγητο και να γίνεται με περαιτέρω χτίσιμο με ηλεκτρονικές συναλλαγές, αυτό το σενάριο φαίνεται ότι δεν υπάρχει στο τραπέζι καθόλου, δηλαδή το αφορολόγητο φαίνεται ότι θα παραμείνει σταθερό. Και το σενάριο το οποίο είναι το επικρατέστερο και φαίνεται πως εκεί στοχεύει, δηλαδή αφού ικανοποίησε και τη μεσαία τάξη η κυβέρνηση με τη μείωση του ένφια, τη βελτίωση των 120 δόσεων, θα ικανοποιήσει τις επιχειρήσεις με τις μειώσεις του φόρου των επιχειρήσεων. Άρα μένουν τα ασθενέστερα εισοδήματα, οπότε η μείωση του εισαγωγικού συντελεστή στο 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ φαίνεται πως είναι ένα από τα σενάρια που προκρίνεται αυτή τη στιγμή. Βέβαια, μην ξεχνάμε, αύριο έχουμε Euro Working Group. Εκεί... Να δούμε τι θα γίνει και με τις συντάξεις, βέβαια, γιατί υπάρχει και μια τέτοια συζήτηση για ένα μηχανισμό στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων. Το περιμένουμε και αυτό. Και αυτό υπάρχει. Αυτό είναι ότι σίγουρα στο οικονομικό επιτελείο γράφουν και σβήνουν. Στο Euro Working Group μπορεί να πάρουμε και ένα πράσινο φως κάποιων πραγμάτων του οικονομικού σχεδιασμού που θα τεθεί. Οπότε σίγουρα και αύριο είναι πολύ σημαντική μέρα για το τελικό καλάθι των φοροελαφρύνσεων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνής Έκθεση. Ωραία. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.